Thank you very much. Αφιερωμένο στην ισότητα των δύο φύλων και την ανάγκη εξάλληψης κάθε είδους διάκρισης ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, ήταν φέτος το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ιεράπετρας. Γιατί η κυρία Ηρώδα Σκαλάκη έλαβε μέρος και στο ντοκιμαντέρ Γυναίκες της Αθήνας και μας ανέπτυξε τι θα πει τελικά συνέχεια του μινωικού πολιτισμού και της διατροφής. Το φεστιβάλ Ζωντανό Κινηματογραφικό Κύτταρο εξελίχθηκε και φέτος σε χώρο δημιουργίας, καινοτομίας, συμμετοχής και συνάντησης Ελλήνων και ξένων κινηματογραφιστών. Για το 2018 η συνεργασία αυτή απέδωσε καρπούς, ανοίγοντας κινηματογραφικούς δρόμους συνδιοργανώσεων μεταξύ Κίνας και Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας Awards. Όταν όμως γίνεται προέρχεται από μια διοργάνωση η οποία εστιάζει στον άνθρωπο και στην αυτοέκφραση, έχει μεγαλύτερη αξία και για μας είναι επιταγή να συνεχίσουμε το επιστημονικό έργο μας ως Επιτροπή Προβολής του Κριτικού Διατροφικού Πολιτισμού. Ήταν ένα από τα καλύτερα μέχρι τώρα, με 15 αντιπροσώπους πολιτιστικούς από την Κίνα, πάρα πολλούς σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο, είδατε εξάλλου τα βραβεία. Φέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ της Ιεράπετρας προβλήθηκαν 30 κινέζικα ντοκιμαντέρ, ενώ φιλοξενήθηκαν στην πόλη περισσότεροι από 10 αναγνωρισμένοι σκηνοθέτες της Κίνας, οι οποίοι τιμήθηκαν στην τελετή λήξης του φεστιβάλ. Κίνα και Κρήτη ενώθηκαν πολιτισμό να ανοίξουν σε όλα τα κράτη που έχει γη. Τις πόρτες να ανοίξουν. Γεμάτο ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο και είδατε πόσο πανέμορφα πέρασαν, πόσο ευτυχισμένοι είναι και τους περιμένουμε και του χρόνου να είναι εδώ. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Ελένα Βλάση, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, απένει με τις τιμητικές διακρίσεις στην αντιπροσωπεία των Κινέζων πολιτιστικών πρεσβευτών και κινηματογραφιστών. Η ίδια μάλιστα δέχτηκε να είναι πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Μεγάλου Φεστιβάλ που διοργανώνεται το Σεπτέμβριο στην Κίνα. Και αυτό είναι οι τοιχογραφίες μας. Ο πρίγκιπας και ο ψαράς της Σαντορίνης. Έχουμε φτάσει πλέον και σε όλες τις χώρες του κόσμου και νομίζω ότι από του χρόνου θα έχουμε συνεχή συνεργασία με τη μακρινή Κίνα, ανταλλαγή ανθρώπινου δυναμικού, ταινιών και πολιτισμού. Η αυλαία του φεστιβάλ συνοδεύτηκε από μουσικοχορευτικό πρόγραμμα τόσο με τοπικά κριτικά χαρακτηριστικά όσο και χορευτών από την Κίνα.